Στη βρέστη της Γαλλίας ξεκινάει η σύνοδος κορυφής One Ocean με στόχο να σωθούν οι ωκεανοί από μια καταστροφή που πολλοί περιβαλλοντολόγοι θεωρούν μη αναστρέψιμη. Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί για μας μείζον ζήτημα. Γνωρίζουμε ότι οι ωκεανοί είναι σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της υπεραλίευσης. Περίπου τα 2/3 των υποθωμάτων ψαριών υφίστανται υπερεκμετάλλευση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολύ ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση όλων αυτών των απειλών που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί. Πλαστικά, ρύπανση, υπεραλίευση. Τα δεινά που απειλούν τους ωκεανούς είναι πολλά. Αλλά αν υπάρχει κάτι που ανησυχεί τους επιστήμονες περισσότερο, είναι η κλιματική αλλαγή. Αν δεν κάνουμε κάτι, όχι σε έναν αιώνα, αλλά σε 10 χρόνια, 600 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν τα πόδια τους στο νερό. Εάν δεν κάνουμε τίποτα σε 80 χρόνια, το 2100 η άνοδος της στάθμης του νερού της θάλασσας θα υπερβαίνει τα 2 μέτρα και τότε 2 με 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν. Οι ειδικοί από όλο τον κόσμο θα είναι παρόντες στη Σύνοδο Κορυφής που θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Διοργανώνεται από τη Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει να δώσει ισχυρή πολιτική όθηση στην ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα για την προστασία της θάλασσας.